εμείς στις προηγούμενες εκλογές είχαμε ένα σύνθημα ότι θα είμαστε δίπλα στο λαό, στην πάλη του, στους αγώνες του, στις αγωνίες του. Όλο αυτό το διάστημα, σαν Δημοτική Αρχή, γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η γειτονιά μας, οι άνθρωποι της, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι, όλοι αυτοί που υποφέρουν από αυτή την πολιτική. Τι κάναμε, κινηθήκαμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να σας πούμε, και το λέμε δημόσια, ότι δεν υπήρχε μέτρο, δεν υπήρχε γενική κατεύθυνση, είτε αυτό λέγεται μείωση των συντάξεων, είτε αυτό λέγεται φορολογία, που να μην βγήκαμε μπροστά και να πούμε τη γνώμη μας, να εκφράσουμε την αντίθεσή μας, να στηρίξουμε τον αγώνα των κατοίκων αυτών, που είναι και συνταξιούχοι και χαμηλόμισθοι και άνεργοι. Γιατί όμορφες πόλεις είναι οι πόλεις που οι άνθρωποι της είναι ευτυχισμένοι, που δεν είναι άνεργοι, που δεν πεινάνε, που δεν αγωνιούν, που η νεολαία βρίσκει δουλειά, και γι' αυτό πήραμε και θέση και στάση όταν οι άλλες δυνάμεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, μια από εδώ, μια από εκεί και στα μνημόνια λέγανε ναι. Εξάλλου είναι εδώ και ο Νικόδημος ο Κατσαρέλης, που πάνω σε αυτή τη συζήτηση διαχώρισε τη θέση του και είπε ότι εγώ δεν είμαι με τα μνημόνια. Εγώ στηρίζω και μας στήριξε σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί κοινό κριτήριο ήτανε ότι πώς θα υπερασπίσουμε το λαό της Κεσαριανής. Υπερασπίσαμε τα νέα παιδιά, τα νέα ζευγάρια. Γι' αυτό πήραμε όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, φτιάξαμε το καινούριο που θέλανε να μας το πάρουνε, χωρίς τροφία μέχρι 25.000 ευρώ, γιατί έχει δικαίωμα η άνεργη μάνα να αναζητήσει δουλειά. Γιατί έχει δικαίωμα το παιδί να είναι σε περιβάλλον σωστό. Γι' αυτό και ενώ όλοι οι άλλοι δήμοι δίπλα μας αφήσανε παιδιά απ' έξω, και φέτος, ο Ζωγράφου 300, 250 ο Βύρωνας, που έχουν δημοτικές αρχές που είναι με την κυβέρνηση. Εμείς δεν αφήσαμε κανένα παιδί. Δεύτερο, στηρίξαμε όλο αυτόν τον κόσμο που είχε ανάγκη. Και γι' αυτό προσπαθήσαμε, αφού συμμαζέψαμε τα χρέη που είχαμε παραλάβει, τα φέραμε σε ένα ίσο, μειώσαμε σε ευπαθείς ομάδες τα δημοτικά τέλη έτσι ώστε να πάρουν μία ανάσα. Βοηθήσαμε την νεολαία με το να φτιάξουμε τα σχολεία της πόλης που είχαν πολύ καιρό, πάνω από 20 χρόνια, να γίνουν επισκευές, να διεκδικήσουμε, πήγαμε πάνω από 10 φορές με διαδηλώσεις στον Όσο για να πάρουμε χρήματα και δώσαμε ένα 300 περίπου στα σχολεία για σοβαρές επισκευές, και νομίζω όποιος πάει στην Κεσαριανή θα δει ότι έχουν αλλάξει όψη. Διεκδικήσαμε για το λαό μεγάλα έργα τα οποία έχει ανάγκη. Τούτη στιγμή, παρά τις ταλαιπωρίες, γίνεται η αποχέτευση που υπάρχει και θα υπάρχει για ορισμένο διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί. Όμως είναι ένα έργο που 3 χρόνια το παλεύαμε από την περιφέρεια με καθυστερήσεις, και εδώ μας βοήθησαν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που μας έβαζαν, και είναι σε εξέλιξη 3 εκατομμυρίων έργο και λύνει μια και καλή η Κεσαριανή το πρόβλημα της αποχέτευσης στις σημερινές συνθήκες. Βάλαμε μια σειρά άλλα έργα σε προτεραιότητα, όπως είναι οι παιδικές χαρές, όπως είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα γήπεδα, τους αθλητικούς χώρους που δίνονται δωρεάν. Μπροστά μας είναι βεβαίως και άλλα ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά, όπως οι ασφαλτοστρώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον οδοφωτισμό που θα αλλάξει σε LED, είναι ο διαγωνισμός έχει γίνει. Και βεβαίως τιμήσαμε την ιστορική μνήμη αυτής της πόλης, δώσαμε συνέχεια. Ολοκληρώθηκε επί δημαρχίας μας ένας αγώνας που ο λαός Κεσαριανής από το 82, όταν ήταν δήμαρχος ο αείμνηστος ο Παναγιώτης Μακρής, άρχισε στο σκοπευτήριο. Έφυγε το 2017, έφυγε από τα γραφεία της σκοπευτικής, σταμάτησε να μολύνει με την παρουσία της αυτό τον ιερό χώρο, και ήδη έχει βγει ο μελετητής, ο οποίος μελετάει την αβάθμιση τόσο του χώρου που ήταν
τα γραφεία που ήταν σκοπευτικοί, όσο στο Χάραμα, αλλά και στους άλλους χώρους, έτσι ώστε να γίνει ακόμα καλύτερο το σκοπευτήριο. Και φυσικά φτιάξαμε το μουσείο, το λειτουργήσαμε το μουσείο, για να η μνήμη, η ιστορία της Κεσαριανής να βρει τη θέση που της αξίζει. Θα συνεχίσουμε. Ξέρουμε ότι τα προβλήματα που γεννάει η πολιτική αυτή δεν είναι εύκολο να λυθούν. Δεν είναι εύκολο να τα αντιμετωπίσει όταν έχει μια αντιλαϊκή πολιτική. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται να αλλάξουν οι σχετισμοί παντού. Να δυναμώσει η φωνή που είναι υπέρ του λαού παντού. Από το κοινοβούλιο, το ευρωκοινοβούλιο, την περιφέρεια. Ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, να δημιουργηθούν καλύτερες προϋποθέσεις και στο Δήμο μας, να παλέψουμε, να λύσουμε ζητήματα, να βοηθήσουμε το λαό, να στηρίξουμε τις ανάγκες του. Θα ακούσετε πολλά όλο αυτό το διάστημα. Πρώτα θα ακούσετε από τους φιλοκυβερνητικούς, τη συνεργασία πολιτών, ότι λέει δεν αφήσαμε το αποτύπωμά μας στην Κεσαριανή. Θα τους απαντήσουμε και εδώ. Αν εννοούν ότι έπρεπε η Κεσαριανή να στηρίξει τα μνημόνια, να χειροκροτήσει την αντιλαϊκή πολιτική, να αφήσει έτσι το αποτύπωμά της στην πόλη, λέμε όχι, τέτοιο αποτύπωμα δεν αφήσαμε, ούτε πρόκειται να αφήσουμε. Θα αφήσουμε το αποτύπωμά μας σε κάθε τι που αφορά το λαό υπέρ του λαού. Με όλες τις αδυναμίες, με όλες τις δυσκολίες. Κανείς δεν είναι αλάθητος, ούτε εμείς είμαστε αλάθητοι. Εξάλλου, καθημερινοί άνθρωποι είμαστε που παλεύουμε, που ξέρουμε και την κάθε σπιθαμή. Θα παρουσιαστούν ορισμένοι ανεξάρτητοι, αμόλυντοι. Λες και είμαστε κανένα μέρος που δεν μας γνωρίζει ο τόπος. Όλους μας ξέρετε. Είναι οι άλλες παρατάξεις, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν πάρει μέρος στη διοίκηση των Δήμων, του Δήμου εδώ. Έχουν εφαρμόσει αντιλαϊκές πολιτικές, αν θέλετε έχουν φέρει την πόλη σε αυτή την κατάσταση και τώρα βιώνουμε το μανδύα του ανεξάρτητου. Κανείς δεν είναι ανεξάρτητος. Ίσα ίσα που αν διαβάσετε προσεκτικά τα προγράμματά τους θα δείτε είναι πολύ εξαρτημένοι από την κεντρική πολιτική. Γιατί όταν για πρώτη φορά και Κεσαριανή λέει ότι ο ΕΝΦΙΑ πρέπει να έρθει στους Δήμους, δεν είναι καθόλου καινούργια θέση ούτε ανεξάρτητη. Είναι η θέση που έχει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η θέση που έχει ο κύριος Μητσοτάκης, που λέει ότι να πάψει χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος, που έχει μειωθεί κατά 70% περίπου, και να πληρώνει το έμφυα να το μαζεύει ο Δήμος. Μα αυτό έχει ανάγκη ο τόπος, αυτό έχουν ανάγκη οι συνταξιούχοι. Ποιος θα πληρώνει, πού θα πληρώνει στον έμφυα ή να καταργηθεί, για να ελαφρυνθεί η καθημερινή ζωή του κατοίκου. Ή λένε να αλλάξουμε την ιστορία της πόλης. Θα σηκωθούν το αίμα που έχει ποτίσει αυτή την πόλη και οι ήρωες που έχουν πέσει στο σκοπευτήριο να, πως το λένε, αν μπορούσαν να σηκωθούν και να πούν τι κάνετε ρε, θα το λέγανε. Είναι μια πόλη που έχει αναγνωρισιμότητα σε ολόκληρο τον κόσμο για την προσφορά των κατοίκων της, διαχρονικά. Για τον αγώνα που κάνουν από τη μέρα της εγκατάστασης εδώ μέχρι σήμερα σε όλους τους αγώνες που δεν λείψαν. Εμείς λέμε ότι ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις που μπορεί να έχετε, την κριτική που μπορεί να έχετε και δικαιολογημένα, γιατί κανείς δεν μπορεί, δεν τα κάνει τέλεια, δεν προχωράει χωρίς αδυναμίες, αλλά η κριτική σας είναι αυτή που μας δίνει όθηση με τη συμμετοχή σας. Να στηρίξετε τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης παντού, έτσι ώστε από καλύτερες θέσεις την επόμενη μέρα να μπορούμε να παλέψουμε. Και είναι σημαντικό αυτό που είπε ο Γιάννης ο Πρωτούλης πιο μπροστά. Όταν ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία, ξεκίνησα από την Πάτρα με τους 5 δημάρχους, για να μην γίνονται οι κατασχέσεις, να μην γίνονται απολωτριώσεις από τους Δήμους από 500 ευρώ και πάνω, αντιμετωπίσαμε στη Βουλή με το σχέδιο νόμο μόνο τη θετική γνώμη που την πήρε την τροπολογία αυτή του ΚΚΕ και την κατέθεσε. Αναγκάστηκε η ΚΕΔΕ κάτω από αυτή την πρωτοβουλία να υιοθετήσει αυτό το αίτημα που όταν το βάζαμε στα συνέδρια έλεγε όχι. Ο αγώνας λοιπόν, η ενίσχυση παντού της λαϊκής συσπήρωσης αλλά και εδώ να συνεχίσουμε αυτόν τον ίδιο δρόμο είναι αγώνας υπέρ του λαού για να μπορεί να ελπίζει, να παλεύει
να έχει το δικαίωμα, να παλεύει για τα δικαιώματά του. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα παλεύουμε μαζί σας όπως μας ξέρετε σε καθημερινή βάση. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και είμαστε στη διάθεση εδώ για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε.